Αλέξανδρε, καλημέρα στην Φιλιππιάδα, σε ένα ακόμη τουρνουά Futures. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είναι πολύ ευχάριστο να γίνονται διεθνείς αγώνες στην Ελλάδα. Πλέον υπάρχουν πάρα πολλά και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στην επαρχία βλέπουμε εδώ πέρα και Φιλιππιάδα και Θεσσαλονίκη η επόμενη εβδομάδα. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Είναι πολύ καλό και για μένα προσωπικά αλλά και για τους πιο νεαρούς παίκτες που έχουν δυνατότητα να ανεβάσουν το level τους, να έχουν να αποκτήσουν εμπειρίες που με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να το κάνουν επάγγελμα αυτό που αγαπάνε. Κέρδισα σήμερα δεύτερο γύρο, είμαι στην οκτάδα, παίζω αύριο. Θα παίξουμε και στα επόμενα, έχουμε σκοπό. Βέβαια, έχουμε βέβαια. Άλλα 10 να δεν κάνω λάθος. Έχει πολλά ακόμη, ναι, έχει πολλά ακόμη. Θα παίξω σίγουρα στα 7-8 futures, τα υπόλοιπα μάλλον θα πάω να παίξω ένα ή δύο challenger. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πού. Οπότε το πρόγραμμα είναι full, τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Να πάμε λίγο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί που τελείωσε το US Open. Για πες μας πώς το είδες εκεί το τένις, το τελικό. Εξωπραγματικό το είδα το τένις. Παίξανε, κάτσε και το τελικό. Στην αρχή τα τρία πρώτα σετ και ήταν ένα τένις απίθανο με τον Τζόκοβιτς να πυροβολεί σε πολλές φορές σε όλο το παιχνίδι σχεδόν το Ναδάλ και ο Ναδάλ να κάνει φοβερές άμυνες και όχι μόνο αυτό, να πηγαίνει και στην επίθεση μόνο με ένα χτύπημα και να κάνει και το winner που δεν το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό στο Ναδάλ. Δηλαδή έχει επιστρέψει τόσο δυνατός και να μην σου πω και καλύτερα. Ο οποίος Ναδάλ παρά τους τραυματισμούς είναι ο μόνος αθλητής που για 9 συνεχόμενα χρόνια έχει κερδίσει τουλάχιστον ένα Grand Slam. Ναι, αυτό τελικά, το ξέρω. Τελικά είναι σπεσιαλίστας χωματάς ή μάλλον δεν είναι? Είναι σπεσιαλίστας χωματάς, είναι. Απλά βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια καταλαβαίνουν και ο ίδιος ότι δεν μπορείς να παθείς στο μοτίβο το αμυντικό με σπιν, το ισπανικό, θα μπορούσε να πει κανείς. Οπότε έχει προσθέσει και άλλα πράγματα στο παιχνίδι και την επίθεση και τις γρήγορες μπάλες και το σερβίς του έχει βελτιώσει αρκετά. Οπότε βλέπεις ότι ένας παίκτης δεν έχει όρια, θέλει να φτάσει στο νούμερο 1 και άμα συνεχίσει έτσι το βλέπω να το φτάνει. Και θα φτάσει και τα 17 του Federer? Αυτό είναι άλλο θέμα που και αυτό παίζει πολύ. Και αυτό παίζει πολύ. Είναι 27 σήμερα. Ναι. Και αυτό παίζει πολύ. Εντάξει, εγώ μ' αρέσει πιο πολύ το στυλ του Federer σαν παίκτης, το οποίο από παλιά. Αλλά εννοείται ότι άμα έχει καλά αποτελέσματα και το αξίζει, πολύ πιθανό να πάει να το κάνει. Ναι. Και μιας που είπαμε για Federer, πώς το βλέπεις? Είχε κακή χρονιά. Ο Federer μόνο και μόνο που είναι τόσα χρόνια εκεί που είναι, είναι ένα άθλο, ένας μέγιστος άθλος από μόνο του. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι το τένις είναι σχεδόν αδύνατο να κερδίζεις κάθε εβδομάδα, σχεδόν αδύνατο κάθε χρονιά να είσαι. Έχει τέτοια αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε σε μερικές ήττες που κάνει, σε μερικές τοτικές τόσεις του Federer, όλοι τρελαίνονται. Είναι που η συνειδητοποίηση μάλλον της πραγματικότητας ότι μπορείς να χάσεις εύκολα δίνει μεγαλύτερη αξία και σε αυτά που έχει καταφέρει. 5 συνεχόμενα US Open και αυτά. Αυτά που έχει καταφέρει είναι ασύλληπτα. Είναι ήδη ασύλληπτα. Οπότε και λίγο η έλλειψη κινήτρου μπορείς να πεις και η έλλειψη λίγο μαχητικότητας. Έχουν βελτιωθεί και άλλοι παίκτες, ας πούμε, έχουν ανέβει. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, αλλά είναι ανάτηση του αθλήματος, οπότε δεν πιστεύω ότι θα παρατήσει έτσι εύκολα, θα συνεχίσει. Άμα δει ότι πραγματικά δεν οδηγεί ιδιαίτερα, δεν το ευχαριστιέται πλέον, τότε πιστεύω ότι μπορεί να αποσυρθεί. Όλα είναι θέμα. Είναι ένα άθλημα που άμα δεν είναι η ζωή σου, άμα δεν το ευχαριστιέσαι, δεν το ζεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε έτσι είναι για το Federer. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο τουρνουά και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ και εσάς καλή συνέχεια. Thank you.